Κύριε Υπουργέ, η επίκαιρη, όπως ήδη ανήγγειλε η Πρόεδρος, αφορά τη μεγάλη καθυστέρηση στην έγκριση των πολεοδομικών σχεδίων. Χαρακτηριστικό παράδειγμα καθυστέρησης, έγκρισης με άγνωστη κατάληξη είναι οι πυκνοδομημένες περιοχές στα δημοτικά διαμερίσματα Σκαλανίου και Βασιλιών του Δήμου Ηρακλείου, όπου ανατέθηκαν το 1997 πολεοδομικές μελέτες και δεν έχουν ακόμα εγκριθεί και θα πρέπει ενδεχομένως να επαναπροκηρυχθούν. Σε άλλες δομημένες περιοχές η διαδικασία πολεοδόμησης δεν έχει καν αρχίσει. Βέβαια, η μεγάλη εκκρεμότητα είναι το ίδιο το Ηράκλειο. Με την πολιτική που εφάρμοσαν διαχρονικά όλες οι κυβερνήσεις. Τι αποδεικνύει όμως αυτή η αδικαιολόγητη καθυστέρηση? Κατά την άποψή μας ότι οι προτεραιότητες τελικά του κράτους στο χωροταξικό και πολεοδομικό σχεδιασμό δεν καθορίζονται με βάση τις σύγχρονες λαϊκές ανάγκες, το σεβασμό στο περιβάλλον, αλλά με βάση τις ανάγκες και τους σχεδιασμούς των επιχειρηματικών συμφερόντων στο όνομα μιας ανάπτυξης που συμφέρει τους λίγους και όχι τους πολλούς. Αυτό δεν είναι αυθαίρετη διαπίστωση. Μέσα από αστραπιές νομοθετικές ρυθμίσεις και με πρόσχημα την ανάπτυξη απλοποιούνται και δρομολογούνται με fast-track διαδικασίες οι επενδυτικές αδειοδοτήσεις επιχειρηματικών ομίλων. Και στα πλαίσια αυτά εντάσσεται και η ταχύτητα μεταφοράς αρμοδιοτήτων πολεοδόμησης σε ιδιώτες, όσο και η κολλησιεργία και η επιβολή ταξικών κριτηρίων διαχρονικά από κυβερνήσεις αλλά και από δημοτικές αρχές στις διαδικασίες έγκρισης σχεδίων πόλης σε περιοχές λαϊκής στέγης. Αυτό κάνει βέβαια και ο νόμος 4759 του 2020. Με πρόσχημα την πάταξη της χωροταξικής και πολεοδομικής αναρχίας, έρχεται να ρυθμίσει θέματα δόμησης, χρήσεων γης, χωροταξίας γενικότερα, αλλά όχι με κριτήριο τα συμφέροντα της συντριπτικής πλειοψηφίας των εργαζομένων, των μικροϊδιοκτητών, εκτός σχεδίου δόμησης, αλλά με βάση τις ανάγκες και τα συμφέροντα της αστικής τάξης στην Ελλάδα. Παίζει ρόλο βέβαια και η υποχρηματοδότηση του κράτους για τον πολεοδομικό σχεδιασμό και η υποστελέχωση των αρμόδιων υπηρεσιών. Απαραίτητη προϋπόθεση για την ολοκλήρωση του ρυθμιστικού σχεδιασμού είναι η χρηματοδότηση των μελετών των τοπικών χωρικών σχεδίων, δεδομένου ότι το κόστος είναι υψηλό και οι περισσότεροι Δήμοι δεν μπορούν να το καλύψουν. Στην ευρύτερη περιοχή Ηρακλείου Κρήτης, που δέχτηκε ένα μεγάλο ρεύμα αστιφιλίας και εσωτερικής μετανάστευσης τις περασμένες δεκαετίες, όπου πολλαπλασιάστηκε ο πληθυσμός, κράτος και Δήμος εγκατέλειψαν στην κυριολεξία την παλιά πόλη στο σχέδιο του 1926. Ενώ ήταν ελάχιστες οι επεκτάσεις των σχεδίων σε νέες περιοχές. Έτσι λοιπόν υπήρξε μια έκρηξη αυθαίρετης δόμησης με τέσσερις γενιές αυθαίρετων λόγω αδυναμίας νόμιμης δόμησης. Υπήρξε υποβάθμιση της ποιότητας των κατασκευών και του δημόσιου χώρου, επιβάρηση των λαϊκών στρωμάτων, πρόστιμα αυθαιρέτων, εμπόδια στη δόμηση, απαξίωση μικροϊδιοκτησίας, έλλειψη αναγκαίων έργων υποδομής, ελεύθερων κοινόχρηστων χώρων, χώρων άθλησης και πάει λέγοντας. Οι επεκτάσεις των σχεδίων σε κάποιες συνοικίες δεν έλυσαν τα λαϊκά προβλήματα. Και το λέω γιατί υπήρξε η αναθεώρηση του σχεδίου του 1926 στην παλιά πόλη του Ηρακλείου, που ξεκίνησε πριν από 15 χρόνια και πάνω και έχει παγώσει. Μόνο στην Αγία Τριάδα, στη συνοικία της Αγίας Τριάδας, ολοκληρώθηκε και περισσότερο κάλυψε σχέδια επιχειρηματικής ανάπλασης παρά λαϊκές ανάγκες. Σας ρωτάμε λοιπόν, κύριε Υπουργέ, σε ποιες επίγουσες ενέργειες θα προβείτε για να δρομολογηθούν σχέδια πόλης στα διαμερίσματα αυτά Σκαλανίου και Βασιλιών Ηρακλείου που να καλύπτουν το σύνολο των λαϊκών αναγκών? Και δεύτερον, πότε θα στελεχωθούν πλήρως με μόνιμο προσωπικό οι πολεοδομικές υπηρεσίες κεντρικής και τοπικής διοίκησης για την επιτάχυνση της εξυπηρέτησης των λαϊκών στρωμάτων? Κύριε συνάδελφε, είναι αλήθεια ότι ο χωροταξικός και πολεοδομικός σχεδιασμός διαχρονικά είναι ένα μέγιστο ζητούμενο, γιατί έχουμε καθυστερήσει να σχεδιάσουμε και να οργανώσουμε το χώρο. Πάνω από το 80% του χώρου χρήζει επανασχεδιασμού, να μπουν κανόνες, να μπει τάξη, αρχές και πλαίσια, κάτω από τα οποία θα γνωρίζει ο καθένας από πριν τι επιτρέπεται και τι απαγορεύεται σε κάθε περιοχή. Είναι αλήθεια ότι όταν ο σχεδιασμός από την ώρα που ξεκινάει
καθυστερεί να ολοκληρωθεί. Μιλάμε για 25 χρόνια καθυστερήσεις. Το θεσμικό πλαίσιο αλλάζει, ειδικά τα τελευταία χρόνια. Το θεσμικό πλαίσιο που αναφέρεται σε αυτούς τους σχεδιασμούς έχει αλλάξει πολλές φορές. Και ξεκινούν τα σχέδια με τις προδιαγραφές που ισχύουν την ώρα της προκήρυξης. Η έγκρισή τους όμως γίνεται με τους όρους και τις προδιαγραφές που ισχύουν την ώρα της έγκρισης. Όταν λοιπόν καθυστερούν τόσο πολύ τα σχέδια, πάνε να φτάσουν στο τέλος και ξαναγυρνούν από την αρχή. Αυτό οφείλεται στο ότι τραβάει πολύ η ολοκλήρωση του σχεδιασμού. Και όταν σχεδιάζεις για μια περιοχή να αναπτυχθεί, την σχεδιάζεις για να ολοκληρώσεις τον σχεδιασμό σε 5 χρόνια, σε 10 χρόνια, το είναι πολύ. Όχι 25 και 30 και 40 χρόνια. Τότε τα δεδομένα που έχεις λάβει υπόψη στην αρχή έχουν αλλάξει. Απόρρια αυτού είναι και για τον οικισμό Σκαλανίου και Βασιλειών του Δήμου Ηρακλείου Κρήτης, που αναφερθήκατε για τις καθυστερήσεις. Ένας σχεδιασμός που ξεκίνησε στις 16 Φεβρουαρίου του 1998 από τις τότε νομαρχιακές αυτοδιοικήσεις, που προχώρησαν για να ολοκληρωθούν, πέρασαν από πολλές διαδρομές, πήγαν στην περιφέρεια, ήρθαν στο Υπουργείο, ξαναγύρισαν πίσω για να διορθωθούν και να συμπληρωθούν. Πολλές από τις μελέτες, γιατί ήταν ελλιπείς και επέστρεψαν πίσω τελικά στην περιφέρεια, αφορούσαν τις γεωλογικές μελέτες καταλληλότητας, την οριοθέτηση ρεμάτων και άλλες παραμέτρους που ο ίδιος ο σχεδιασμός πρέπει να περιλαμβάνει. Μάλιστα, επειδή υπήρχαν καθυστερήσεις, ειδικότερα αναφέρομαι στις εγκρίσεις των γεωλογικών μελετών, το 2014 είχα την τιμή να είμαι αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος. Στο νόμο 43-15 του 14, άρθρο 5, παράγραφος 5, όλες αυτές οι εκκρεμότητες και καθυστερήσεις που αφορούσαν και τις γεωλογικές μελέτες, ολοκληρώνω κύριε Πρόεδρε, δόθηκε η δυνατότητα στις αποκεντρωμένες διοικήσεις να μπορούν να εγκρίνουν τέτοιες μελέτες. Έχω απάντηση και θα είναι απόλυτη και συγκεκριμένη στο χρονοδιάγραμμα που αναφερθήκατε. Δεν θέλω να πάρω χρόνο από την πρωτολογία μου, αλλά θα σας καλύψω, αγαπητές συνάδελφε, για το τι γίνεται αυτή τη στιγμή για να αντιμετωπίσουμε οριστικά όχι μόνο για τον οικισμό Σκαλανίου και Βασιλειών, αλλά και για ολόκληρες τις εκκρεμείς περιοχές της Ελλάδος και της Κρήτης σε σχέση με τον καινούργιο σχεδιασμό. Θα συνεχίσω όμως τη δευτερολογία. Με ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Κύριε Υπουργέ, το ζήτημα της καθυστέρησης στην έγκριση των πολεοδομικών σχεδίων, εμείς τουλάχιστον το εξετάζουμε και το αναδεικνύουμε από τη σκοπιά των λαϊκών συμφερόντων. Και επιτρέψτε μου να επιμείνω σε αυτή την διάκριση. Και το λέω αυτό διότι οι καθυστερήσεις που υπάρχουν έρχονται ως αποτέλεσμα μιας πολιτικής επιλογής, όχι απλά μιας γραφειοκρατίας ή τεχνικών προβλημάτων. Έρχεται ως αποτέλεσμα πολιτικής επιλογής, γιατί προτιμά να δώσει προτεραιότητα, για παράδειγμα, στην επίλυση και επίσπευση επενδυτικών δραστηριοτήτων και έργων, παρά να καλύψει τέτοιου είδους άμεσες λαϊκές ανάγκες. Η αναγκαιότητα επέκτασης των σχεδίων πόλης. Όλες οι νομοθετικές πρωτοβουλίες που υπήρξαν μέχρι σήμερα, όχι με κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας και των προηγούμενων κυβερνήσεων, σε επίπεδο πολεοδομίας, επεκτείνουν το δικαίωμα της επιχειρηματικής δράσης και μειώνουν το δικαίωμα της ατομικής, της οικογενειακής δράσης των λαϊκών στρωμάτων. Και πάνω σε αυτό υπήρξε πλήθος νόμων όλα τα προηγούμενα χρόνια. Με αυτόν τον τρόπο λοιπόν ξαναορίζονται θεσμικά τα όρια των δικαιωμάτων και απαγορεύσεων δόμησης. Δεν ξεχνάμε πως στην πράξη θα ανατραπούν ακόμη περισσότερο αυτά. Όχι τόσο από την αυθαιρεσία των πολιτών, που τους εξαναγκάσατε διαχρονικά όλες τις κυβερνήσεις να οδηγηθούν εκεί, όσο από την αυθαιρεσία του κεφαλαίου αλλά και του ίδιου του κράτους. Γιατί το λέω αυτό? Διότι κάνετε τα στραβά μάτια ή τους δίνετε και αέρα στα πανιά να εγκαθιστούν δράσεις όπου τους συμφέρει,
με αυθαιρεσίες που τακτοποιούν με ελάχιστα ή καθόλου πρόστιμα. Βλέπετε καταπατήσεις σε δάση, παραλίες, κοινόχρηστους χώρους. Το κράτος σε όλα τα επίπεδα διακυβέρνησης αυθαίρετα δεν χρηματοδοτεί. Καθυστερεί να ολοκληρώσει δεκαετίες και δεν ολοκληρώνει τη διαδικασία σχεδιασμού δόμησης. Αυτά σας επισημαίνουμε. Αυτό αναδεικνύουμε. Γι' αυτό πιέζουμε προς την κατεύθυνση να επιταχυνθεί η έγκριση των πολεοδομικών σχεδίων, αλλά σε μια κατεύθυνση και ο ίδιος ο λαός, τα ίδια τα λαϊκά στρώματα να πάρουν την υπόθεση στα χέρια τους και να διεκδικήσουν αυτό που, εν πάση περιπτώσει, πρέπει να διεκδικήσουν. Ποτέ όμως, μα ποτέ αυτό το κράτος δεν εξασφάλισε με δημόσια δαπάνη τις αναγκαίες κοινωνικές υποδομές στις πυλοδομημένες περιοχές. Δίκτυα ίδρυυσης, αποχετεύσεων, ομβρίων, ηλεκτρικού, αντιπλημμυρικά, πεζοδρόμια, χώρους εκπαίδευσης, υγείας. Με τον τελευταίο νόμο που σας είπα του 2020, το 4759, το κράτος απαλλάσσεται από κάθε υποχρέωση. Με ρητή απαγόρευση που λέει, πως όποιος δεν έχει μεγάλο κεφάλαιο και έκταση δικιά του, να μην κτίζει εκτός σχεδίου και να μην έχει καμία απέτηση από το κράτος. Να το. Πραγματικά αποτελεί πρόκληση, ειλικρινά, το γεγονός ότι από τα εκατομμύρια, δεν ξέρω αν και δισεκατομμύρια ευρώ που έχουν εισπραχθεί από το υστέρημα των φτωχών λαϊκών οικογενειών που εντάχθηκαν στους διάφορους νόμους των τακτοποιήσεων, και δεν έχει επιστρέψει ούτε ένα ευρώ στις περιοχές αυτές για να αντιμετωπίσουν αυτά τα σοβαρά προβλήματα πολιτικής προστασίας και χωροταξίας. Εννοείται βέβαια πως στις εκτός σχεδίου περιοχές το κράτος δεν έχει υποχρέωση εξασφάλισης των παραπάνω υποδομών. Δηλαδή θέλω να πω ότι εμείς τουλάχιστον δεν τρέφουμε καμία αυταπάτη για το γεγονός ακόμα και η επίσπευση μιας έγκρισης των πολεοδομικών σχεδίων ότι δεν θα αλλάξει τις προτιμήσεις στήριξης των μεγάλων ιδιωτικών συμφερόντων. Γι' αυτό λέμε ότι η λαϊκή πίεση είναι αυτή που περισσότερο θα τα αλλάξει. Απλώς εμείς βάζουμε τη φωτιά λίγο, το φυτιλάκι, έτσι ώστε ο λαός να πάρει την υπόθεση στα χέρια του. Άλλωστε, οι χρόνιες αποτυχίες εφαρμογής των σχεδίων πόλης από το 1958 στο Ηράκλειο έως σήμερα το αποδεικνύουν, που προσέκρουαν πάντα στο ιδιωτικό καθεστώς της μεγάλης ακίνητης περιουσίας. Δεν θέλω να μπω στο ζήτημα των αυθαιρέτων, είναι μια ολόκληρη κουβέντα και ποιος ευθύνεται και πώς αξιοποιήθηκε μικροκομματικά και μικροπολιτικά από όλες τις κυβερνήσεις και από εσάς και από το ΠΑΣΟΚ και τα λοιπά στην πορεία. Πλούτησαν εταιρείες, άνθρωποι σύρθηκαν στα δικαστήρια και τελικά τι έκαναν, διπλοτριπλοπλήρωσαν αυτό που έκτισαν και πώς το έκτισαν, με τι υλικά τα έκτισαν. Σε κάθε περίπτωση, και να ολοκληρώσω, κυρία Πρόεδρε, εκείνο που νομίζω ότι χρειάζεται είναι όντως η μαζική πίεση από τον λαό για την απέτηση αυστηρής στήρησης από το κράτος των υποχρεώσεών του στον πολεοδομικό σχεδιασμό και στην υλοποίησή του, με αντίστοιχη ελάφρυνση των υποχρεώσεων των λαϊκών στρωμάτων, χωρίς την καλλιέργεια οποιασδήποτε αυταπάτης για το ρόλο του σημερινού κράτους, αλλά αντίθετα με επισήμαση πως μόνο ένα άλλο κράτος, μια άλλη εξουσία, μπορεί να ζήσει, να λύσει αυτό το ζήτημα, το ιδιοκτησιακό ζήτημα και της λαϊκής στέγης. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε συνάδελφε, στην πρωτολογία μου αναφέρθηκα στις διαχρονικές καθυστερήσεις για χωροταξικούς πολεοδομικούς σχεδιασμούς. Τώρα θα αναφερθώ σε αυτά που εξελίσσονται σήμερα και συντομότατα ολοκληρώνονται. Είπα ότι σε ό,τι αφορά τον οικισμό Σκαλανίου και Βασιλειών του Δήμου Ηρακλείου, Κρήτης, έχει υποβάλει ήδη αίτημα, ακριβώς επειδή καθυστέρησε. Αυτή τη στιγμή δεν εξελίσσεται ο σχεδιασμός, δεν υπάρχουν ανάδοχοι και χρηματοδοτήσεις, ότι μέσα από το Εθνικό Πρόγραμμα Σχεδιασμού Πολεοδομικού, μέσα από τα τοπικά πολεοδομικά σχέδια, τα οποία εξελίσσονται σε ολόκληρη τη χώρα και που καλύπτουν περίπου το 80% της επικράτειας, οι διαγωνιστικές διαδικασίες θα έχουν ολοκληρωθεί σε αυτό το χρόνο όλες. Το Δήμος Ηρακλείου και οι οικισμοί Σκαλανίου και Βασιλειών, αλλά και οι υπόλοιποι οικισμοί που στερούνται τέτοιου σχεδιασμού, θα είναι στην πρώτη κατηγορία των προκηρύξεων και των διακηρύξεων για να γίνουν αυτοί οι σχεδιασμοί. Τα χρήματα ξεπερνούν τα 250 εκατομμύρια.
είναι από χρηματοδότηση στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Γνωρίζετε ότι οι χρόνοι είναι ασφυκτικοί και συγκεκριμένοι. Μέχρι το 2025 να έχουν αποπληρωθεί τα έργα. Γνωρίζετε οι διαδικασίες είναι πιεστικές και ασφυκτικές και αυτή τη στιγμή αυτό ακριβώς εξελίσσουμε και για τους δύο οικισμούς του Δήμου Ηρακλείου άμεσα να προχωρήσουν διαγωνιστικές διαδικασίες και σύντομα να έχει τον απαραίτητο χωροταξικό και πολυοδομικό σχεδιασμό. Μετά από τον νόμο του Δεκεμβρίου, τον 4759 που αναφερθήκατε και εσείς, όπου περιγράφονται όλες οι διαδικασίες σχετικά με τον σχεδιασμό, που δίνει ταχύτητα σε όλες τις διαδικασίες, λύνοντας όλες τις γραφειοκρατικές διαδικασίες του παρελθόντος και παρακολουθώντας από την πλευρά του Υπουργείου μας, είμαστε εδώ για να ολοκληρώσουμε για πρώτη φορά, ξαναλέω, ένα μεγάλο στοίχημα. Δεν έχει ξαναυπάρξει στο παρελθόν. Το γνωρίζω και εγώ, το γνωρίζουμε όλοι μας και είμαστε εδώ να αποδείξουμε στην πράξη ότι μπορούμε να το κερδίσουμε. Το χαμένο χρόνο του παρελθόντος να τον κερδίσουμε σε λίγο χρόνο που εξελίσσεται από σήμερα. Αναγνωρίζοντας, όπως είπατε, τις ανάγκες και για την κοινωνία και για τον κόσμο της εργασίας, για όλη την κοινωνία. Γιατί χωρίς επενδύσεις θέσεις εργασίας χάνονται. Και το να βρούμε την ισορροπία ανάμεσα στην επένδυση και στην προστασία του περιβάλλοντος, που ως τελικό στόχο έχουμε οι εργαζόμενοι που θέλουν να δουλέψουν, θέλουν για να μπορούν να ζήσουν την οικογένειά τους, να ζήσουν με αξιοπρέπεια. Αλλά όλα αυτά γίνονται μέσα από δουλειές που πρέπει να διαμορφώνονται. Η υποχρέωση δική μας είναι να δίνουμε την ευκαιρία να μπορεί ο άλλος που θέλει να επενδύσει να δημιουργήσει. Με ασφάλεια και όχι με ταλαιπωρίες και αποκλεισμούς που έχουμε πολλούς ζήσει στο παρελθόν. Άρα κλείνοντας, αυτό είναι το μήνυμα που θέλω να μεταφέρω με αφορμή την ερώτησή σας για την Κρήτη, για το Ηράκλειο και για τον οικισμό Σκαλανίου και Βασιλειών. Ότι συντομότατα αυτός ο σχεδιασμός που στερήθηκαν για πάρα πολλά χρόνια, που στέρισε εξελίξεις, που στέρισε δικαιώματα και ανάπτυξη. Και από την άλλη πλευρά δημιούργησε στρεβλή ανάπτυξη και συγκρούσεις δραστηριοτήτων και χρήσεων, αναφερθήκατε κι εσείς. Αυτά θέλουμε να τελειώσουν και αυτά θέλουμε να αλλάξουν. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.